ρε παιχνίδι, I'm made in China. Coco Cota. Έχεις θέλεις τα σε ευρώ. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παιδιά που δεν εφάκα. Ένα θέμα το που χρωστεί για πώς είναι να πληρώσει. Ως που μια μέρα είναι εδώ καμπάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πώς να προλάβω μια ή? Μια λάιζε έξτρα λάτς. Εσπούδασα φιλόλογος που γνώρισα τον κόκον. Τάκα μου εσύ. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον πάμπο μου, μ' αγαπά μου πάει. Σε πάρε του το φόρκατο και γίνεται και το λάθος. Χαλαρά τα γες μου, χαλαρά. Λοιπόν Γιώργο, περιμένω να μου πεις τι θα κάνεις με αυτό το φλέγον θέμα. Με όλες γης, αγάπη μου, είπα σου, άμα έρθει θα της μιλήσω. Μα μόνο θα της μιλήσεις Γιώργο. Θα της μιλήσω και πολύ πολύ αυστηρά μας. Ξέρεις με καλά μαρό. Πώς θα ξέρω, ανησυχώ. Θα της πω, κοίταξε, παίρνει μου. Το σπίτι των τάκων, έτσι μας καραλίκια, ένταση. Επιτέλους, τώρα εμείρησες άντρας. Αυτό θες. Γιώργο, Γιώργο, σε παρακαλώ, η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή, δεν σηκώνει αστεία. Πρέπει να δείξεις πυγμή. Γιώργο, πρέπει να νιώσει και η πένη τη σκιά του πατέρα της μέσα στο σπίτι για να σταματήσει να κάνει πελάρες. Ναι, μάνα μου, και τη σκιά του πατέρα θα νιώσει και την πυγμή του πατέρα θα νιώσει μια αίσθηση. Να μην σου πω ότι μπορεί να νιώσει λίγο που το φτύρε μάρο. Άτε. Όχι, το εννοώ μάρο. Απ' αγαπά παιδεύει με ο... κάποιο τέλο πάντων. Θα της πω, παίρνει μου, αγαπώσε, εκτιμώσε, αλλά επρόσβαλες τους γονιούς σου. Επρόσβαλες τους γονιούς σου και αυτόν έχει συνέπειες. Σοβαρές συνέπειες. Αυτό θα της πω. Επιτέλους, Γιώργο μου, επιτέλους. Να. Γεια σας. Πού ρε, ξέρω. Κάτσε κάτω, Πένι. Κάτσε κάτω, τώρα, Πένι. Άρα. Να μου γίνεται, Γιώργο μου. Κατάλαβες. Άντε να δω. Εβελίνα, μα πού είναι ο νους σου? Ζευκαρώνεις μια άσπρη γλάτσα με μια μπλε? Συγγνώμη κυρία Τότα, αλλά δεν κοιμήθηκα εχθές καλά. Όταν κοιμάται το πλάσμα μόνο του. Αν κοιμόμουν μόνη μου, μια χαρά θα ήμουν, αλλά... Επέμας τώρα ότι δεν ήσουν μόνη σου. Δεν ήμουν. Ήταν άλλοι τέσσερις. Στο κρεβάτι? Όχι, στο κρεβάτι ήμουνα μόνη μου. Οι άλλοι στεκόντουσαν κάτω από το μπαλκόνι και τραγουδούσαν. Α, τους βλάκες! Μάνα μου, έκαναν τις καντάδες. Α, θυμάσαι Νικόλα που μου έκανε και εσύ, α? Οι τραγωδίες ξεχνιούνται. Θυμάμαι που κατέβαινε τη μάνα σου με την παντόφλα και βούραμε. Και πολλά καλά σου έκανε. Γιατί, έπεφτε σου λέει ούτε την κορμάρα. Χάρινε μου την κορμάρα. Ιδίως άμα φορήσεις και τούτο το σόβρακο, θα είσαι έτοιμος για εξώφυλλο περιοδικού. Μα δεν είναι πολύ μεγάλο, κύριε Νικόλα? Έτσι είναι, Βελίνα μου. Μεγάλες πόλεις, μεγάλα κάστρα. Άντε να χαρείς. Άντε, πιένε εποχή να παίξεις με τα μωρά και μένα να κατώνεσαι μέσα στα πόθια μας. Μεγάλες πόλεις, η μισή μου. Σωτηράκι, με κρυμμένο θησαυρό να έχει με πράσινα άλογα. Μα πού τον έβαλε καλέτρο να είναι το θησαυρό με παππούς σου, πού τον έβαλε να πλοήμενα. Γιατί επιμένεις πως ο παππούς μου έχει κρυμμένο θησαυρό? Άντε πάλε, δεν καταλάβει. Μάνα μου, ο άνθρωπος είπε μας το μετρόπον. Εγώ πάντως ευαρέθηκα να ψάχνω. Τι έπρεπε μάλλον και αμυγαλία. Έχει μέσα τα ρούχα του παππού και της γιαγιάς μου και αν τα ανοίξουμε είναι να φωνάζει. Θα δεν το ανοίξουμε πάλι να φωνάζει. Γι' αυτό καλύτερα το ανοίξουμε. Να μου τον κουβαλείς στο σπίτι μες τα μεσάνυχτα για να την κλέψει εμείς. Ο κόσμος είναι τα μεσάνυχτα που κλέφει και δεν είναι τα μεσημέρικα. Πένι, αυτό που έκανες είναι απαράδεκτο. Σε παρακαλώ, μην αφαδιάζεις μας. Σε παρακαλώ. Ευχαριστώ Γιώργο μου. Παρακαλώ. Και πού είσαι σκοπό να σε πάρει, α, στη μάνα του που δεν θέλει να σε δει ούτε ζωγραφιστή? Ούτε εσύ θέλετε τον Μπάμπι, εντάξει. Να μου κάνεις τη χάρη, εγώ θέλω τον. Δεν τον θέλεις, Γιώργο. Ναι, κοίτα. Μπαρό, το κάθε πράγμα με την ώρα του, αγάπη μου. Πότε
τούτη ώρα, ρε παπά! Άμα είναι να γεράσουμε! Άκου τη, σαν να ζεπηράνεται τα χρόνια. Αγάπη μου άνθρωπο, σκέφτεται το γάμο αφού έχει εξασφαλιστεί επαγγελματικά, αφού έχει κάποια λεφτά στην τράπεζα και αφού έχει εξασφαλίσει και μια στέγη πάνω από το κεφάλι του. Ε, τότε αν είναι το γάμο που σκεφτούμαστε, μάμα είναι το γεροκομείο. Πάμε γιατί τη μιλά! Έχει δίκιο, εμένει. Εμένει, το καταλαβες. Διότι άντε, έγινε η σκάλα και διούσετε χαμέ. Πού είσαι να βρω εγώ τη σιγκόρη. Πού είσαι να βρω τη σιγκόρα σαν εγώ. Ναι, ήταν να κάνεις άλλη ζωή να χορεύκεις που τη χαρά σου όπως την άλλη φορά. Ο ξανομιζής ξηχάνουμε. Τυρι τυριν τυριν. Ορίστε, δεν έχει τίποτε. Τώρα πρέπει να ξαναβάλουμε τα ρούχα μέσα. Περίμενε, Γκάλια. Εδώ, Γκάλια, φκένει ο πάντρος. Εδώ, εγκάμαμε μετά στον κόπο για ένα παλιό χάρτο. Γραμμάτιο. Τι σημαίνει γραμμάτιο? Ξέρω εγώ. Εδώ γράφει τράπεζα. Ποιος αριθμός είναι το 15 και 3 κουλουράκια? 15 σουγιάς, ο παππούς σε φυλάει στην τράπεζα 15 σουγιάς. Yes, πάμε να τους τα πούμε. Περίμενε, Γκάλια. Αν μάθει η κυρία τότε ότι φυλάει 15 σουγιάς ο παππούς στην τράπεζα κρυφά που τσουρνέ να γίνει μεγάλος καυκάς. Τι να κάνουμε? Άφηστο, θα το αναλάβουν οι άντρες. Είδες τα αποτελέσματα? Ποια αποτελέσματα, αγάπη μου, έτσι κάτι στις εξετάσεις. Όχι, έκατσε τις εξετάσεις, Γιώργο μου, αλλά είμαι σε διάνταξη. Γιατί, ρε μαρό μου? Γιατί άμα κάφηκε το σπίτι μας, αγάπη μου, δεν την καμπανιάζουμε που κάτω από τα μπαλκόνια της κάθε βουλγάρας. Όχι για της κάθε βουλγάρας, μάρο, της δικής μας βουλγάρας. Λοιπόν, Γιώργο μου, εγώ δεν αντέχω άλλο. Μην είναι εσύ με την απάθεια σου, αλλά από αυτή τη στιγμή εγώ λαμβάνω δραστικά μέτρα. Ρε μαρό μου, ρε αγάπη μου, άμα θέλει η φίτσο γαμπρός μου, ζητάει ο πεθερός, ρε μαρό. Πώς είναι εγώ, δηλαδή. Εδώ είσαι, αγόρι μου. Αμά. Γιατί δεν μου άνοιγες πως έχω την πόρτα? Δεν άκουσα. Δεν άκουσες. Αταχτούλη μου εσύ. Με έκανες και ανησύχησα. Ευτυχώς που έχω και αντικλείδι, δηλαδή. Έχετε αντικλείδι? Ναι, για μια ώρα έκτακτης ανάγκης, όπως τώρα. Γιατί είσαι στο κρεβάτι, όμως? Ξεκουράζουμε, κυρία Βούλα. Αχ, έχω κι εγώ μια κούραση. Μανούλα μου, το γιώκα σου. Μα πού πας? Ξεκουράστηκα. Λοιπόν, αφού ξεκουράστηκες, θέλω σήμερα να πάμε σε ένα ταβερνάκι. Δεν γίνεται, κυρία Βούλα, γιατί δεν θέλω να κάνω έξοδα. Μην ανησυχείς, αγόρι μου, θα τα πληρώσω όλα εγώ. Ναι, αλλά ειδικά σήμερα έχω διάβασμα, πάρα πολύ διάβασμα. Έλα, αν είχες διάβασμα, δεν θα ήσουν αραγμένος στο κρεβάτι. Ναι, ήμουν αραγμένος στο κρεβάτι γιατί έχω κρυώσει λίγο, έχω πουντιάσει. Καημενούλη μου, πάνω σου φέρω λίγο ενόπνευμα να σου τρίψω την πλάτη. Όχι. Μη κουνηθείς από το κρεβάτι, έρχομαι. Έγλιτονο που λόουτης. Άντε ρε μάνα μου, σταμάτα να κλαίει και μπορώ να σε θωρώ. Μα και ο παπάς μου, παμπί μου, ο μόνος σύμμαχος που είχα να παίρνει το μέρος της μάμας μου. Να μόνο να κάνει ο κύριος ο φτωχός, έκοψε μέσα. Η μάμα μου για να δεχτεί να παντρευτούμε πρέπει να έχουμε καλή δουλειά. Πρέπει να έχουμε λεφτά στην τράπεζα, αν και θέλει και σπίτι, σε παρακαλώ. Εντάξει ρε μωρό μου, να μην κάτσει το λωτό μας. Παμπί, σε παρακαλώ, μην το ρίχνεις την πλάκα γιατί είμαι πάρα πολύ λυπημένη. Πάει η καριέρα μου. Κοίταξε. Δεν μου τρατώ να τα δείξω στους θαυμαστές μου. Τι θέλεις να κάνω, ρε μωρό μου, α? Έστω σου ήρθα και ζήτησας. Έγραψα θα σε παντρευτώ πας στο αεροπλάνο και φάκα γυρών της Κύπρου. Ήρθα να σε κλέψω και χαζίρι να φω την κεφαλή μου. Τι άλλο να κάνω πιο? Παμπί μου, πρέπει να κάνεις μια δική σου δουλειά. Πού είναι τα ριαλιά τα ευλογημένα, να πάω τα κλέψω? Αδανιστής, μωρό μου. Τι να μου να βάλει υποθήκη, ρε παινί μου? Τι τσουρούα μου ξα το γάρο. Κύριε Τάκο, πρέπει να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Σε ακούω, κύριε Σωτηράκη. Ξέρεις τι έχω από κάτω από τη φανέλα μου? Κύριε Σωτηράκη, αν έχεις καμιά σοκολάτα, εύκαρτη να φάμε πριν να λιώσει. Παπά, πολλά σοβαρό κοινό που θέλουμε να σου πούμε. Σοβαρό, κούκλα μου. Να με βάλετε σε αγωνία τώρα. Τι έχεις για μου κάτω από τη φανέλα σου?
Είπα να σου το δω και εσέναν, κύριε Τάκο, γιατί αν το δει η κυρία τότε να είναι μεγάλος καφκάς. Ορίστε, κύριε Τάκο. Μάλιστα. Τι είναι. Α. Α. Ρε μα, τούτον είναι γραμμάτιο, μάνα μου. Πού το ήβρετε. Είχε το κρυμμένο ο παππούς μέσα σε έναν μπαούλο. Μα κρυφά που γιαγιά σου. Άμα να μου κατήσει του. Κατήσει του, κύριε Δάκο. Κατήσει και μαύρη τύση του. Γεια σου, κυρία Σταυρού. Συγγνώμη που δεν τηλεφώνησα πριν έρθω, αλλά είναι φύλαξα το τηλέφωνο σας. Καλώς στην κυρία Ντάκαινα. Σίγουρα είναι για καλό που ήρθες έσω μου. Λες το επειδή είσαι προκατηλημένη. Πες μου. Είσαι μόνη στο σπίτι? Ναι, γιατί? Διότι εμείς οι δύο πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα ως γυναίκες και ως μάνες. Δηλαδή? Κύριε Σταυρού, ξέρεις που ήταν ο γιος σου εψές? Όχι, πού ήταν ο γιος μου εψές? Μες στην αυλή του σπιτιού μου, και ξέρεις γιατί? Γιατί? Ήρθε να κλέψει την κόρη μου. Ο ηλάω μόν. Μάλιστα. Είδες τι άλλο σκέφτονται? Είναι καιρός σήμερα που κλέφει κι ένα τον άλλο? Εν ήξερα ποιον τι θα κάνω με τον το κοπελούδι. Σίγουρα έκαμε του μαλλιά η κόρη σου. Κάμε του μαλλιά η κόρη μου, όχι λάω μου. Αν είναι μια δική σου δουλειά, ήταν να νουλα πιο εύκολα. Ξέρω το ρε μανά μου. Με δουλευτής εγώ ήταν να πάει καλά η δουλειά. Αλλά τα ριάλια, ριάλια και πούντα που λέει ο τραούδι. Παμπί μου, να σου εισηγηθώ κάτι άλλο, όχι να θυμώσεις. Θυμώνω ό,τι για μας. Γιατί εμπουλάς τη μοτόρα σου. Όχι τώρα, να φυτουνιαστώ τώρα. Τι είναι τέλος ένα κυκλοφορό μαντί που λύσω, ρε μάνα μου, με το γαουρούι. Ένα σε κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο μου, Μπάμπι μου. Ώσπου να πάνε καλά οι δουλειές σου και να αγοράσεις δικό σου. Είσαι σοβαρή, ρε μάνα μου. Και να πουλήσω τη μοτόρα με τα ριάλια που να πιάω ανίο δουλειά, νομίζεις. Εξίασες άλλο πως ότι τη μισή χρωστώ την ακόμα. Τη μισή χρωστάς τη. Ναι. Είσαι από ξόφλησα ο τιμόνι και ο τροχόντων ο μπροστινό. Φου, Μπάμπι, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Άλλο πως ένα κοστού το ανιψί μου του άντρου και πάω δουλέψω για λίγο καιρό στην Πασαρέλα. Πασαρέλα, τι ιστορία είναι τούτη πάλε? Θέλουν μοντέλου λαλί ρε μάνα μου, και επικαιρώνουν και καλά. Παμπί, σου απαγορεύω εντάξει. Θα σε κόγω να σου ζεσαι πας στην Πασαρέλα και να θωρεί το σώμα σου η καθεμιά. Στην να θωρεί ρε μάνα μου, ψυχικό. Α ναι, αλήθεια, να αρχίσω κι εγώ τα ψυχικά καλό Παμπί μου, που τα αύριο να αρχίζω μοντέλινγκ. Να μην ακούω φυλακίες, να μην ακούω φυλακίες, αφού του μοιαστώ παραπάνω. Βγάλ την μπλούζα σου να σε τρίψω. Δεν θέλω, κυρία Βούλα. Έλα, γόρι μου, βγάλ την μπλούζα σου. Σιγά σιγά, γαγαλιέμαι. Έλα τώρα, σαν μωρό παιδί κάνεις. Δεν θέλω. Ξάπλωσε μπρούμητα. Άστε το, κυρία Βούλα. Εξάπλωσε μπρούμητα, σου λέω. Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ. Αυτή η αγάπη στα αστρά μου ανεβάζει. Λοιπόν, κυρία Σταυρού, δεν ξέρω ποια σχέση έχετε με το γιο σας. Όμως εμείς μίλησαμε πολύ αυστηρά στην Πέννη. Πολλά καλά τη εκάμετε, διότι δεν έρχεται ο γιος μου να την κλέψει, αν δεν τον εκουρτίζει η κόρη σου. Κοίταξε, εγώ δεν ήρθα εδώ για να επιρρύψω όλη την ευθύνη στον Μπάμπι. Σίγουρα αυτό είναι και οι δύο. Όμως και εσείς οι αγωνείς πρέπει να μιλήσετε στο παιδί σας. Γιατί εν του μιλούμε, ευκάλεν η γλώσσα μου μαλλιά όλη μέρα να του λαλώ ότι θα του κόψω τα πόθια του αν ξαναπατήσει έσω σου. Πάντως εμείς δεν θα ανεχτούμε να παραβιάσει ξανά το οικογενειακό μας άσυλο. Άσυλα, ένα άσυλο το σπίτι σου. Συγγνώμη. Τίποτε, τίποτε. Και να μαζέψετε την κόρη σας, διότι άμα πελανείς και ο αρσενικός, ενώ θηλυκός πάντα που φταίει. Αλήθεια, πού το είδατε γραμμένον αυτόν το φιλοσοφικό πόνημα? Μα όχι να μου λαλείς εμένα να βγάλω πόνημα, γιατί να σε πετάξω έξω. Μα ποιος είμαι να βγάλεις πόνημα, κυρία μου? Και κυρία να πεις της μάνας σου. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Ακού να σου πω, μάζεψε την κόρη σου, διότι τρίγκι τρίγκι τα τηλέφωνα, επέλανε μας το. Λοιπόν, ό,τι είχα να πω, το είπα. Συνάξετε το γιο σας για να μην έχουμε μεγαλύτερα επεισόδια. Να συνάξεις τη φοράδα σου, γιατί εμένα ο άπαρος με να βοσιώ όπου θέλει. Μάλιστα, τώρα που μου το είπετε, να του κάνω δώρο μια ματσανάσερα, πέρ και τα φάει και χορτάσει και ησυχάσουμε. Ωραία, μάνα μου, κατέβαλα μία, γιατί αν κοντέψουμε μπορεί μαζί μάνα σου. Γεια σου, μωρό μου. Σε τρόμαξα? Δεν περίμενα να σας δω μπροστά μου. Τι κάνει η Χαριεστάτη μου, Δεσποινή Στάκου? Αυξάνει συνεχώς τους θαυμαστές της. Πέννη μου, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη.
Κύριε διοικητά, είστε πολύ συμπαθητικός, αλλά έχω αγόρι και το αγαπώ. Όχι, βρε αδερφέ, με παρεξήγησες. Άλλο ήθελα να σου ζητήσω. Αυτόγραφα δεν έχω επάνω μου, να περάσετε από το σταθμό. Να μου, κύριε Καραμανόλη, έφτιαξε εμάς οι άλλοι και βάλουμε χέρι παρακάτω. Τα πράγμα. Τα πράγμα, ρε Μαρού. Μέτα, με, δεν μόνοι σου. Το πιστεύω. Επιτέλους, μια χαρούμενη είδηση. Άμανα μου, Γιώργο, με πέσα μας λεφτά από τον ουρανό. Όχι πέσα μας, Μάρο. Πέσαν τους. Άντε, Γιώργο μου, τι του παπά μου, τι δικά μας. Για όνομα του Θεού, Μάρο, έχουν υστερινά τα πλάσματα, Μάρα μου. Μπορεί να χρειαστώ. Έχουν μας εμάς για τα υστερινά τους. Ήταν γραπτό μου να μην έλειτε όσο φοήν τότε. Μάρο μου, είσαστε μέσα. Συν τη φωνή, τη μάνα σου. Περάσας το για να δείτε τι τραβώ! Άντε, μαμά, τι έπαθετε πάλι! Φόρεσε μου το παλιό τρικό και σφίγγει με. Σαν με μπασίνεις να με σε σφίγγει. Σαν με μπασίνω, είπε ο γάδαρος σε πετεινού κεφάλα. Αν είχα λίγες οικονομίες, ήταν να αγοράσω έναν εισιτήριο και να πάω στην Αυστραλία. Πατέρα, έχεις οικονομίες. Έχω. Βγήκα λίγο έξω να ξεμουδιάσω. Καλά, δεν σου είπα θα πάω να σου φέρω σου πίτσα να φας και θα γυρίσω. Γιατί δεν μου είπες ότι θα βγεις. Μου ήρθε έτσι ξαφνικά να βγω και βγήκα. Και εμένα άμα έτσι τώρα ξαφνικά μου ήρθε να σου δώσω ένα χαστούκι να στο δώσω. Σε πειράζομαι, ρε. Τι κάνει το κυπριωτάκι μου. Καλά είμαι, είμαι καλύτερα τώρα. Ωραία, αφού είσαι καλύτερα, σήμερα θα πάμε στο ταβερνάκι. Κυρία Βούλα, δεν θέλω να πάμε στο. Δεν θέλω, θα πάμε. Μίλησα! Πάμπη μου, να με αφήσεις να κάνω τη δουλειά μου. Κάμε τη ρε μάνα μου, βαστώσε. Όπου να έρθει και το κύριο Καραμανόλης και εγώ ακόμα δεν είμαι έτοιμη. Να κάτσεις σε έναν τόπο, χρυσή μου. Ο Καραμανόλης νομίζει είναι πολλά έξυπνος. Έρχεται δαμέ τάχα για να τον δει η Ευελίνα στην τηλεόραση, αλλά ο σκοπός του είναι να σου πάλι χέρι. Έχεις δίκιο. Είναι δύσκολο να αντισταθεί ένας κοινός θνητός στη γοητεία μου, αλλά σε πληροφορώ ότι είναι τρελά ερωτευμένος με την Ευελίνα και σκοπεύει να της κάνει μια μεγάλη μια έκπληξη από τον αέρα. Ας μου τον άρθει να μέσει να είσαι ένα μεγάλη έκπληξη να του κάνω εγώ. Επιτέλους τέλειωσα μαζί σου. Λοιπόν, παρά να σε βάφω, καλύτερα να μαζεύω σπαράγγια. Άου! Τι? Αγκρέλια, χρυσή μου, αγκρέλια. Άντε μπράβο, άντε μπράβο. Άου! Πάμε σε λίγο χαμέ! Ευτυχώς που με πάρεις εν εμένα γιατί πονώ και ο μυαλιό να μου, έτσι είπα σου το. Οι επισκέπτες παρακαλούν να εγκαταλείψουν το χώρο του στούντιο. Ενταράσσω που δάμε εγώ. Πάμπη, προσπαθείς να μου δημιουργήσεις προβλήμα στην καριέρα μου. Πού. Άντε, Χριστιανέ μου, άντε και έχουμε και δουλειά. Τέλειο. Άντε τη φανέλα, αν κάνω τα μέσα είναι τα. Όχι, όχι, εντάξει, έχω φάει για σήμερα. Α. Άμα νευριάζεις, γίνεσαι γουάω. Ανακριέψω εγώ το γουάω να είναι άγω όμως. Εσύ δεν μπορτά, βρε φίλε. Θα είμαι και εγώ στην εκπομπή. Α, Μίλτο! Νομίζω είναι πολύ καλή ιδέα για τηλεθέαση. Θα πιάσουμε φοβερά νούμερα. Ελπίζω να μην γίνεται νούμερα εσείς όμως. 15.000 λίρες δικές μου! 15.000 λίρες δικές σου! Φέρ' τότε. Τότε, φέρ' το γραμμάτι και ο δικό μου, α! Αλήθεια! Έφερες το με τη μάνα σου! Όχι, φύλαξα από τη δουλειά μου, τώρα θυμήθηκα. Φίλες 15.000 λίρες μες στο παούλο και εμένα είχες με στερημένη τόσα χρόνια! Τότε τίποτα δεν σου έλειψε αυτόν τον καιρό, μην είσαι αχάριστη! Είδες τώρα να μου γίνεται? Αγάπη μου, δικές τους οικονομίες, άσε τους να τα βρουν μεταξύ τους. Το μια φορά που μίλησε σωστά και ο γαμπρός μας. Άκουσες τι είπε? Δικές μας, όχι δικές σου. Ναι, αλλά είμαι εγώ που τις εφυλάξα. Ναι, αλλά ύστερα που παντρευτήκαμε. Ποιος σου είπε, κύριε, ότι εγώ ήθελα να στερούμε τα ταξίδια μου, τα πάρτι μου, την άνεσή μου για να στηβάζεις εσύ, α! Να στηβάζω! Κανονικά πρέπει να ήμουν εκατομμυριούχος, αλλά εγώ έχω να τα... για να μεταφάσεις το κουμάρι. Το ευχαριστώ! Τούτες οι 15.000 λίρες, Νικόλα, ανήκουν και στους δυο μας. Και επειδή εσύ συνήθως δεν ξέρεις τι σου γίνεται, θα τις αναλάβω εγώ.
Τότε πρόσεχε και κρατάω παστούνι, να! Σιγά, σιγά το παστούνι, Γιώργο Φούντα. Εντάξει, για όνομα, μην να βάλω, κάνουμε σαν τα μωρά τώρα. Έλα, έπιασε και το τρεμουσό. Σε παρακαλώ, πατέρα. Τότε φέρ το γραμμάτιο μάνα μου, εγώ το θερού. Φέρ το, αγαπή μου, άντε το τάμου. Έτσι, μπράβο, αγαπή μου. Να είσαι σίγουρη ότι ο πεθερός μου, ορίστε, θα διαχειριστεί τα λεφτά που φύλαξε με νούσιμο τρόπο. Έτσι, πατέρα. Ευχαριστώ, Κωστάκη. Λένα, ο Μάικη, με τι κάνεις, καλά? Κι εγώ καλά είμαι. Λοιπόν, άκουμε χωρίς να με διακόπτεις, εντάξει? Η κυρία Βούλα μου είπε ότι απόψε θα με πάρει σε μια ταβέρνα στους Ζωγράφους, στην Παράγκα του Κούκου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να έρθεις. Σε παρακαλώ, εντάξει? Μην με αφήσεις μόνο μου. Ευχαριστώ, Λένα μου. Γεια, γεια, γεια. Το κρουασάν σου. Ευχαριστώ πολύ. Μιλούσα στο τηλέφωνο. Ναι, ναι, με πήρε τηλέφωνο η γιαγιά μου για να... Όχι, πήρα εγώ τηλέφωνο τη γιαγιά μου για να την ρωτήσω τι κάνει ή να της πω ένα γεια. Και πώς ήρθε τώρα? Έτσι ξαφνικά άξυπα. Είμαι αυθόρμητος τύπος εγώ. Γι' αυτό μ' αρέσεις, γι' αυτό μ' αρέσεις. Πολύ αγαπημένοι μου θαυμαστές, γεια σας. Όπως βλέπετε, δεν είμαι μόνη απόψε. Στο τέρμα του καναπέ κάθεται ο διοικητής της εθνικής μας φρουράς, Αλέξανδρος Καραμανόλης. Τα φιλιά μου στον Αλέξανδρο και δίπλα μου κάθεται ο διοικητής της καρδιάς μου, ο πολυτραγουδημένος και πολυσυναφερμένος Πάμπης Φτιάκ. Πάμπης Φτιάκ. Τα φιλιά μου στο μωρό μου. Γεια σου, μάνα! Χωρίς με! Και να περάσουμε στο πρώτο ερώτημα, κύριε διοικητά, πώς θελήσατε να γίνετε στρατιωτικός? Ναι, ναι, ήταν επιθυμία της μαμάς μου. Δεν ήθελα να τη χαλάσω το χατήρι. Φαίνεται ότι της έχετε μεγάλη αδυναμία. Τα φιλιά μου στη μαμά του κυρίου διοικητού. Μαμόθρευτον το παιδί, να. Ναι. Ναι, ναι, αρέ μου, αλλά δεν είμαι εγώ που πριν κοιτούσα την κάμερα και χαιρετούσα τη μαμά μου. Και να περάσουμε στο δεύτερο ερώτημα. Κύριε Καραμανόλη, γιατί θελήσατε να έρθετε σήμερα στην εκπομπή μου? Πέμας να δούμε. Με περίεργο να μάθουμε. Ναι. Η περιέργεια σκοτώνει, νεαρέ βουκόλε. Όλοι λαλή με βουκόλων πάλι. Δεν έχεις γυάλι να είσαι τα μούτρα σου? Αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Να παρακαλέσω το σκηνοθέτη μου το Μίλτο να ρίξει λίγες διαφημίσεις. Εγώ ρε, δεν κοιτάς τη φάτσα σου που άμα την είχα δεν θα περπατούσα ανάποδα? Εγώ αν είχα τη φάτσα σου ήταν να γεννήσω εγώ για την μάνα μου. Διαφημίσεις! Μπράβο τα μωρά μου που μου ήβραν το θησαυρό μου. Ένα σωτηράκι που τον ήβραν, παππού. Μπράβο, σωτηράκι μου. Τον μπράβο και τρώτα, κύριε Νικόλα. Πολύ ρούλι, θέλεις ποσοστό που δες 15.000 λίρες άλλο ποσά? Λίβρες του. Να σου χωράσω δώρο? Όχι, κι αν νόμιζα με τριτά. Λίρες? Και ευρώ και επιτάγες. Μισό λεπτό, σωτηράκι μου. Έλα μια λίρο να αγοράσεις σοκολάτες. Εκάνεις και πάτησες, κυρία Νικόλα. Είναι δικιά, παππού. Πειράζω σας, μωρά μου. Θα αγοράσω και στους σκιό σας πολλά πολλά ωραίο δώρο. Εγώ θέλω ένα αυτοκίνητο. Ωραία, με μπαταρίες? Όχι, με μπεζινά μολύβδι. Να χώνει λεφτά κρυφά από τη γενέκα του. Πάντως τούτος για να τα φυλάει θα είσαι το σκοπό του. Να πιάει καμιά μητσιά και να γίνει καπνός. Ου μαμά, αν ήθελε να πιάει μητσιά, γιατί δεν έπιανε δηλαδή τόσο καιρό? Μάνα μου εξήγαζε πως είχε χώσει τα λεφτά. Δεν το καταλαβαίνετε, αφού ούτε το όνομα του είναι τα θύματα. Άντε Γιώργο, σταμάτα να βάλεις δηλαδή στη φωτιά. Δεν κατάλαβα, είναι ξέρουμε ότι το μνημονικό του ελίο. Αφήναν πόσες φορές με ραδί Κωστάκη. Πάντως τώρα που βρεθήκαν τα λεφτά πρέπει να έχω τα μάτια μου 14. Να δεις ότι να μάχεται, να μου γελάσει και να με εγκαταλείψει. Μάμα, ήταν να σε εγκαταλείψει, ήταν να σε εγκαταλείψει που τον ξέρω που είσαστε νέοι. Όχι τώρα που γεράσετε και έχει ανάγκη ένα στον άλλον. Μα ποιος εγέρασε κόρη μου ό,τι θέλεις, λέλης. Μα ποιος εγέρασε κόρη. Λόγια αυτά που λες. Είναι να κουβέντες εδώ, Ερμάρ. Εγέρασε τούτη κοπέλα με τούτες μπουκούες πόσοι. Με μου γίζεις, εσύ δεν βριάζεις μια. Είναι τα χείλη σου που το λένε. Ξέρετε ποιοι είναι στην τηλεόραση? Κι άμα. Κι. Η Πένιο, ο Μπάμπος και ο κύριος Καραμανόλης. Κι. Έξε εκεί. Άντε ρε κίτς. Και μη μ' ακουμπάς. Κάνε. Για την εκπομπή μου, ό,τι και να πω είναι λίγο. Κερνάω καφέ και σκέτο ψωμί αμαλάχη.
Να κάνουμε μια τελευταία ερώτηση στον Μπάμπη για να πηγαίνει σιγά σιγά στο καλό και να αφιερωθώ στον κύριο Καραμανόλη. Μπάμπη, είσαι ερωτευμένος? Α? Είσαι ερωτευμένος? Είμαι. Πόσο ερωτευμένος? Καμπόσο. Τι θα ήθελες να πεις στην καλή σου από αέρος? Ας το ρε παιδί, μην το σκέφτεσαι εξάλλου δε. Ότι την αγαπώ και θέλει δεν θέλει η μάνα της, εγώ θα την πάρω. Μου λες, μόνος τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Μπράβο, βρε. Τα φιλιά μου στη μάνα της καλή σου. Παναγία μου ρε ζηλίκια, η αγώνισσα του Σωτηριάδη. Γιώργο, απορώ πως μπορείς και γελάς με τούτα τα καμώματα. Αγαπή μου, τα νιάτα είναι μπελά. Ναι, λέμε πια, εμένα είναι η μπελάρα μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Σου πάστε να ακούσουμε. Να αποχαιρετήσουμε τώρα τον Μπάμπη που έχει μια επίγουσα δουλειά. Τέλος πάντων, να σε περιμένω έξω, α. Θα πάμε μη μου τώρα, εντάξει. Μας στη μοτόρα. Και τώρα οι δυο μας, κύριε διοικητά μου, πέστε μου, γιατί αποφασίσατε να έρθείτε σήμερα στην εκπομπή? Ναι, ήρθα στην εκπομπή σας γιατί θέλω να κάνω μια σημαντική δήλωση σε μια ψυχή. Και είστε σίγουρος πως αυτή η ψυχή μας παρακολουθεί? Ναι, την έχω, την έχω ειδοποιήσει. Θέλω να πω, θέλω να ακούσουν όλοι ότι... Η σημαντική δήλωση του κυρίου διοικητού αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, για να υπάρχει αγωνία. Τα φιλιά μου στην αγωνία. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παιδιά μου που δεν εφάκα. Ένα θέμα το που χρωστεί για πώς είναι να πληρώσει. Που μια μέρα είναι εδώ καμπάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δες περνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πόσα να προλάβω, μιλιάει! Μια άλλα είσαι έξτρα λάτς. Εσπούδασα φιλόλογος που γνώρισα τον κόκον. Τάκα μου εσύ. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δες περνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον Πάμπο μου που μ' αγαπά μου πάρει. Σε πάρε του το φόρκατο και γίνεσαι το λάθος. Χαλαρά τα κέντρια.